Βρισκόμαστε, Νίκο, στο Γυροκομείο Αθηνών, ένα ίδρυμα με 150 χρόνια ιστορία, το οποίο ταλανίζεται από πολλά και σημαντικά προβλήματα. Δεν θα λέγαμε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, όμως τους τελευταίους 21 μήνες η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, καθώς οι εργαζόμενοι σε όλο αυτό το διάστημα παραμένουν απλήρωτοι. Περισσότερο όμως θα μας πει η πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, η κυρία Καβαθά. Κυρία Καβαθά. Μάλιστα, όπως είπατε και εσείς, εδώ το γυροκομείο έχει μια ιστορία, έχει ιδρυθεί από το 1864. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε στιγμή να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ηλικιωμένους τροφίμους. Αυτή τη στιγμή όμως από κάποιους η κατάσταση εδώ στο χώρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τραγική. Ήδη από τα 9 κτίρια που υπήρχαν λειτουργούν αυτή τη στιγμή μόνο τα 3. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Προηγούμενη διοίκηση έχει κλείσει κάποια κτίρια, 3 κτίρια με το πρόσχημα της ανακαίνησης, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Κάποια άλλα ότι δεν μπορεί να τα καλύψει οικονομικά λόγω αδυναμίας του προσωπικού. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο 3 κτίρια μέσα στο χώρο του γυροκομείου. Ενώ θα μπορούσε και οι αιτήσεις που υπάρχουν για εισαγωγή ηλικιωμένων είναι εκατοντάδες. Πώς είναι οι ηλικιωμένοι τρόφιμοι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή τα άτομα είναι γύρω στα 180 με 190 άτομα μέσα οι τρόφιμοι του γυροκομείου. Και το προσωπικό γύρω στα 170. Σε ένα μήνα απλήρωτο το προσωπικό δίνει καθημερινά με αυταπάρνηση το καλύτερο εαυτό στους ηλικιωμένους μέσα και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Παρόλο ότι είναι 21 μήνες απλήρωτο. Για ποιο λόγο δεν πληρώνεστε? Η διοίκηση ισχυρίζεται ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, ότι δεν πληρώνουν οι μισθωτές, ότι λόγω της ρήγνωσης του γυροκομείου και οι τρόφιμοι αυτοί που υπάρχουν δεν καταβάλλουν τα τροφεία. Παράλληλα όμως το γυροκομείο έχει και μία ακίνητη περιουσία, 600 κίνητα. 600 κίνητα. Μάλιστα. Και οι πόροι αυτοί δεν αξιοποιούνται λοιπόν για τις πληρωμές και για τις ανάγκες που υπάρχουν εδώ? Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε, ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο σωματείο με μια τέτοια ακίνητη περιουσία αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να καλύψει το προσωπικό 21 μήνες απλήρωτο. Εσείς σήμερα πραγματοποιείτε 24 ώρες απεργία και από αύριο θα συνεχίσετε και πάλι να δουλεύετε με την προσδοκία της πληρωμής. Κάποια στιγμή σας έχουν αναφέρει σε ποιο ένα εύρος χρονικού διαστήματος πότε θα πληρωθείτε? Κάποια υπόσχεση? Όχι, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσωρινή διοίκηση, η οποία έχει οριστεί από δικαστήριο. Ο σημερινός πρόεδρος της διοίκησης μας είπε ότι βάσει της δικαστικής απόφασης οι αρμοδιότητες του είναι περιορισμένες μόνο στο να πάει το γυροκομείο για εκλογές. Και από εκεί να περιμένουμε πάλι την αιρετή διοίκηση. Συγνώμη, αυτό όμως. Συγγνώμη λίγο πάνω σε αυτό. Παπαχρήστο Δημήτρης, λέγομαι από το Επιχειρησιακό Σωματείο. Σε 10 ημέρες υπάρχουν εκλογές. Διεκδικεί τη διοίκηση ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος μας έχει φτάσει 21 μήνες εδώ απλήρωτος. Με τι πρόταση διεκδικεί? Τα μέλη του γυροκομείου, σαν μέλη, για να βγάλουν μια διοίκηση αιρετή, έχουν ευθύνες? Βεβαίως. Γιατί όλοι αυτοί που ψηφίζουν έχουν ευθύνες. Όλοι εμείς που είμαστε 21 μήνες απλήρωτοι, σε αυτούς τις καταλογίζουμε. Και στην τωρινή διοίκηση και στην προηγούμενη και στην επόμενη και στη μεθεπόμενη. Γιατί αν ακριβώς είναι πάλι η ίδια διοίκηση, με έχει 21 μήνες απλήρωτος. Τι να μου πει για αύριο? Να μιλήσω κι εγώ. Νίκο, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για δύο λόγια ακόμα. Έχουμε χρόνο για δύο λόγια. Πες μου. Ναι, βέβαια. Σας ακούω. Θέλω να πω ότι το μόνο που έχει προσφέρει η προηγούμενη διοίκηση στο χώρο εδώ είναι εξαθλίωση, δυστυχία στις ψυχές μας. Και αν θέλετε να το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε, είμαστε 21 μήνες απλήρωτοι. Το επαναλαμβάνω, το τονίζω, γιατί δεν το πιστεύουν έξω. Είμαστε 21 μήνες απλήρωτοι. Πώς αντέχετε 21 μήνες απλήρωτοι και όμως είσαστε εδώ και όπως μας είπατε συνεχίζετε αυτό το λειτουργήμα? Πέρα από τη δυστυχία που κυριαρχεί στις καρδιές μας, ζούμε με δανεικά, είτε μας βοηθάνε αν υπάρχει σύζυγος ή σύζυγοι, είτε οι μανάδες μας, δυστυχώς το λέμε. Και φυσικά έχουμε κόψει τα πάντα. Έχει αλλάξει φυσικά η ζωή σας, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν, Νίκο, που έχουν οι περίπου 170 εργαζόμενοι στο πιο ιστορικό ίσως γυροκομείο των Αθηνών, το οποίο βεβαίως εκτός από τη μη πληρωμή του προσωπικού του αντιμετωπίζει και πολλά και σημαντικά προβλήματα υποδομών.